να γίνω φωτογράφος. Μ' αρέσει πολύ η φωτογραφία. Δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες της 20χρονης Ρωσίδας, η οποία εκδιδόταν σε παράνομο οίκο ανοχής στην Αχαρνών και πάσχει από AIDS. Εντοπίστηκαν σήμερα ακόμη τρεις ιερόδουλες θετικές στον ιό του AIDS. Τίποτα, έχει στον ιό του AIDS. Αυτό δεν μου είπαν τίποτα άλλο. Δεν είχε κάνει έγκλημα το παιδί μου. Έγκλημα δεν έκανε. Στο site της ελληνικής αστυνομίας υπήρχαν φωτογραφίες αμφάς, προφίλ, ολόσωμες, ονοματεπώνυμα. Πρώτη φορά είδαμε ουσιαστικά να ποινικοποιείται η οροθετικότητα και η ανθρώπινα ερείπια να βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο στις τηλεοράσεις. Εκατοντάδες γυναίκες υπουβάλλονται σε εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση χωρίς τη συνένεσή τους. Κανείς δεν ξέρει αν εκδίδονταν ή όχι, δεν βρήκαν καμία να συναλλάσσεται με πελάτη. Άλλες από αυτές ήταν άστεγες σε κατάσταση βαριάς μακροχρόνιας τοξικού εξάρτησης. Μου πήραν αίμα μετά από την κεντρική αρτηρία και οδηγήθηκαμε στη φυλακή. Τώρα πηγαίναμε με τη συνοδεία της αστυνομίας και άρα κανείς δεν μπορούσε να μας αρνηθεί τον έλεγχο. Όπως κάνουμε και με τα σκουπίδια, τα οποία δεν θέλει κανείς στην πόρτα του, ναι, αλλά τα έχουμε όλοι μας μπροστά στην πόρτα μας. Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν ήταν από συνοπτικές έως προκλητικές. Φάνηκε ότι ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι. Εγώ είχα κόψει τα χέρια μου, τις φλέβες μου. Δεν άντεχα. Λάθος κάνανε. Γιατί δεν κάνανε κάτι καλό για τη χώρα τους. Ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε σκουπίδια. Θέλω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Απλά αυτό.